Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγας Μπασκετάκη, ημιτελική καλησπέρα από τη Sony Arena. Παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Αχίαλος Legends και Σικάριος για τον δεύτερο μεγάλο τελικό. Όποια ομάδα κερδίσει θα πάει στον Betson Final. Καρανταούρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει ως βασικός στο μονοδίδιο και θα βρει την μπάλα στο καλάθι για τους πρώτους πόντους του παιχνιδιού. 40 αγωνιστικά λεπτά της κανονικής περίοδου τουλάχιστον μας αποχωρίζουν. Μας χωρίζει μάλλον από το να ξέρουμε και τον δεύτερο, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον άξονα στο μεγάλο Betson Final. Σουτ για 3, Άρης Γκαβέζος είναι άσχημος. Συντρώει την προσπάθεια Καρνιούρης, πήρε από τον Γιακόπουλο. Βάλει πλάτη τον Αντώνη Γκαβέζο, ήρθε και ο Άρης. Πάνω του, καλό πάση Game Sting. Περίμετρο σουτ για 3, Γιακόπουλος είναι άσχημος. Με σίδερο, Καρνιούρης μάχη και δεν παίρνει το επιθυντικό rebound. Άρης Γκαβέζος, αντιμετωπίσει το πρώτο foul στο παιχνίδι από τον Γιαφανατζή. Ο Γκαβέζος είναι στην επαναφορά, στην weak side υπάρχει τη φλέξη από τον Μιχέλη, δεν καταφέρει να κλέψει. Θα δούμε μέχρι μέσα, θα αφήσει μέσα στο καλάθι, άστοχος. Γκαβέζος, το rebound. Όλοι στην Μιχαλαντζή, πήρε σουτ για 3 στην κίνηση. Είναι άστοχος. Ο Γκαβέζος καθαρίζει το αμυντικό rebound. Γκαβέζος μέσα. Άστοχος. Φάουλ. Για δύο βολές. Πάμε έχει ρωτήσει τον Κέλλη. Έχει όμως τον Ιωτέντης Γκαβέζος. Γκαβέζος. Με το σπόντι του Κάριος παίρνει το χρόνο του. Νέστοχος και δεύτερη, ψύχρεμος από τη γραμμή των βολών. Δύο φάουλ για τους Legends στο πρώτο 1 και 10. Καναδής, ρόλο πόντια, θα πάρει ένα σκρίν τον Καραγιώρη. Φορό που παραμένει πάνω του, θα δώσει την πάρα τον Καραγιώρη. Βγήκε ένα πικερόλ μετά από μια προσποίηση κλεισμένο από δύο παίκτες. Καραγιώρη είναι άστοχος, έχει το καλάθι. Άρης Γκαβέζος, 18 δευτερόλεπτα. Τώρα που ζήτησε στη γωνία, Ντόνις έχει μέσα ένα γύρο στέ, μόνος του είναι εύστοχος. Σκοράρει, διπλασιάζει τους μόντους του ενεργητικού του Σικάριος και τους δικούς του 2-4. Double score, αντικαθέτως ο οποίος, να πούμε στο ψημείο, ο οποίος έρχεται για από έναν μικρό τραυματισμό, πήγε να κλέψει την μπάλα. Έχει κρατεί με το πρώτο φάουλ του Σικάριος, μόνο μπάλα λέει χαρακτηριστικά. Διαφωνεί με την αμόψη του Ρεφς. Μιχέλης στην επαναφορά, για Χαναντζής. Χαναντζής θα πάρει ένα σκρίνο από τον Καραγκιαούρη, έχει βρεθεί ελεύθερος. Καραγκιαούρης παίρνει μια πάσα που ενδεχομένως να προοριζόταν από τον Μάνι. Μια άνθρωση προσπάθεια που πήρε. Γκαβέζος, Μιχαλητσάκη, μόνος του μέχρι μέσα. Θα εκτελέσει δύο βολές, λαμβάνοντας φάουλ. Λαμβάνοντας φάουλ και κερδίζοντας φάουλ. Από τον Κουταμάνι. Ζωή. 88 Κουταμάνι. Άστοχος. Ναι. Ζω μαζί μπορ. Θα το επιβεβαιώσουμε. Άστοχος η πρώτη βολή. Ο Άρης Γκαβέζος. Έστοχος η δεύτερη. 1 στις 2. 2-5. 3-1 τα ομαδικά φάουλ. Τα πρώτα 2 λεπτά. Χέλης. Θέλει να σταματήσει την κατάσταση. Κανάλι τη επιλογή τη καθ' πάσα δεν θα περάσει. Τον Καναντζή, φόρο που έκλεψε, συγκράτησε και την κατοχή. Και μέσα φύγει την μπάλα στο καλάθι. Να πάρω το σκουμάρι το βέζο. 2-7. Θέλει μέχρι μέσα. Τώρα θα πάει εκτό. Ζωή, το 32 από Σικάριο ποιο είναι. Ευχαριστώ. Πυρόπλος έβλεπε το τελευταίο καλάθι. Καραγκιαούρης. Κουτομάνης. Σκαστή πάσα Καραγκιαούρης. Έχει βάλει πάνω από τον Ντόνι Γκαβέζο. Έχει σταματήσει την τρίπλα. Πήγαινε να βγάλει μια πάσα στον Καναντζή. Στην weak side, ο οποίος συγκρατεί σε δεύτερη φάση. Την προσπάθεια για κλέψιμο που έκανε ο παίκτης που τον μάρκαρε μετά από πολλές, πολλές αναπηδήσεις θα έρθει το καλάθι. 4-7.
Σπυρόπουλος. Βεβαίως Γαβέζος. Δύο πύργοι. Τον Τσικάριος. Άρχισε τον Σκουρατώνη, ο οποίος θα έρθει μέσα. Την διπλώσια με πάνω του. Έρχεται και κλέβει. Ο Μουδαμάνης καστή πάσα στον Καλατζή. Είναι ελεύθερος, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 6-7. Στον έναν πόντο διαφορά. Τσάκης, με την πάσα, Τριγωνάκη, Φορόγλου, Σουτιά, 3, έχοντας παιχνίδι ελεύθερος. Είναι άστοχος. Λεγόπουλος. Περιμένει τους παίκτες τους σε επίθεση. Ο Τζαμάνης, μέχρι μέσα, κερδίζει. Βήματα. Κάνει βήματα. Έβαλε το χέρι του καθαρά. Στην μπάλα ο Άρης Γαβέζος. Γυρίστε την μπάλα. Τσάκης, άλλαξε με το φόρο του και θα κατεβάσει την επίθεση. Φορόπουλος, καθώς πάσα, Άρης Γαβέζος. Σπυρόπουλος στην weak side. Αντώνης, έχει το Μιχαήλιο επέναντι του. Υπάρχει η μισμάτς, δεν υπάρχει κάποιος παίκτης μέσα. Και κοίτα τώρα πάει Σπυρόπουλος, σουτ για 3. Λίγο να μπει το σουτ του Άρη Γαβέζη, είναι άστοχος όμως, 6-7. Παραμένει για Χαναζής. Χαναζής μέχρι μέσα. Κερδίσει ένα ακόμα φάουλ. Για δύο βολές. Το έχει κρατήσει τον Φόρογλου. Σχεδόν απόλυτη ζητή στο Τσάκη Καρίνα, ενώ είναι έντοχο στην πρώτη βολή για να δεις. Έστω στη δεύτερη, 8-7. Τζάκη, Πυρόπουλος, ωραία πάσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πάρει την Καπέζος, θα τον βάλει πλάτη το προσωπικό του αντίπαλο. Το 9. Τριγούπουλος. Θα τον διαγωρείς. Τζαμάνης, έχει τον Άρη Καπέζο Παναδίκου. Για Χαναντζής. Είδαμε και ο Γιαγκόπουλος πίσω του, θα πάρει τώρα την μπάλα, θα μπουμπουνίσει ένα τρίποντο, είναι άνθρωπος. Πάρα πολύ ψηλά. Θα πάρει το αμυντικό rebound. Μέχρι μέσα, ο Άρης Γαβέζος, έστωχος. Μια παρατήρηση από τον ρεφ. Να μην ματώσουμε. Ο coach of legends, ο οποίος παραμονέθηκε για επιθετικό φάουλ στην προηγούμενη φάση. Βγάζει την πόρτα, λέει χαρακτηριστικά ο Κουζαμάνης. Υπάρχει μπάλα πάνω στο πάλι από τον καλά του Αντώνη Γαβέζου. Μπάλα του πάει στο Γιαχαναζί, ο οποίος σουτάρει από την ίδια του Μωρόν, είναι άνθρωπος. Σουτάρεις. Τάκη στη weak side, Σπυρόπουλος. Σουτιά 3, έχω το σπέναντι του. Τον Γιαγκόπουλο είναι εύστοχος. 8-14. Γιαχαναζής, η χειρονομία κατεβάζει την μπάλα, χέρι με χέρι στο Μιχέλη. Εγώ που δεν θα πάρει, θέλει να την κορυφή. Ωραία πάση του Κουζαμάνη, ο οποίος έχει κρυφτεί από 2 για να κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Πηγαίνει εκ μέρους το φάουλ, έχω την εντύπωση. Άρης, πάλι το coast coast, όχι Σπυρόπουλος. Δεν πάρει τον τρίπο του πάλι, πέρατη του και εγώ που πάλι τον πέρασε. Χορευτικό στον αέρα, με την μία του κρυφτικό rebound απέναντι. Στην Θαραντζή η προσπάθειά του, η πρώτη. Αντώνης έρχεται. Άρης, καλό πάση James, για 3, έχοντας το ελεύθερος, Ένουμπολ. Να μπορώ να σας με την πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι. Ο Κόπουλος περνάει στο παρκέ. Ο Ρόγκο περνάει στην πάγκο για 3 για Κόπουλος. Είναι έστοχος! Ο Bomber των Legends. 10, 4 πόντι του ενεργητικού των Σικάριος. 11 των Legends. 11-14, ο coach των Legends ετοιμάζει τον Μουτυρόπουλο. Λάθος πάσα, δεν καταφέρει. Πράγματι, πραγματοποιείται και η πρώτη αλλαγή για την βραδιά. Τέλος Legends, Καραγιαούρης περνάει στον πάγκο με τον Γερόπουλο στη θέση του. Ποιος μας έγινε και κάποιες δηλώσεις. Να αναλαμβάνουμε. Χέλης, στο
19 δευτερόλεπτα μέχρι μέσα. Ανάποδο λέει άπαστοχος. Για το χειρό στο αμυντικό rebound ο Αντώνης Καμπέζος. Τζάκης, σκαστή πάσα, Χρυστοδόπουλος, ζήτησε ο Σπυρόπουλος, θα πάρει τώρα. Έχει πάει ο Γκόμπουλος πάνω του σούτ για τρεις παρόλα αυτά. Το Σπυρόπουλο είναι άστοχος. Το Γκόμπουλος στο rebound και θα αναζήσει μια μεγάλη πάσα. Πολύ δυνατή για τον Μια ακόμα αλλαγή με τον Μάρκο Φερνάκη στον πάγκο. Ζωή 43. Από εσύ. Τζάκης. Θα σας κρίνω το ούμο που θα περάσει στο παρκέ. Ωραία πάσα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι Άρη Καβέντος. Όπως έχει περάσει στο παρκέ. Για τρεις, είναι άστοχος, θα βρει ελεύθερο. Για Χαναντζής. Τζέντζης. Σοδόπουλος πήγε να κλέψει, ο Για Χαναντζής δεν κατάφερε. Σπυρόπουλος στα 11 δευτερόλεπτα. Αντζικαμπέζος για τρεις απέναντι. Στον Γιαγκόπουλο είναι εύστοχος. Το χέρι του που θα βρει στον πάγκο. 11-19 στους 8 πόντους διαφορά. Γιαγκόπουλος θέλει να απαντήσει, σου για τρεις. Μέσα και αυτός. 14-19. Τζάκης κατεβάζει την επίθεση, ετοιμάζεται διπλή αλλαγή για τους Legends. Παίρνει ένα σκηνό από τον Μούμπουλο και αυτός ο Σπυρόπουλος. Ωραία πάσα περίτεχνη στον Άρη Καβέντο, ο οποίος πάει μέχρι μέσα, χάνει όμως για να δεις πέφτοντας συγκρατή. Ο Σπυρόπουλος, τώρα Μιχέλης. Στην πάσα έχοντας βρεθεί ελεύθερος, δεν το μεταλλεύτηκε από τον Σπυρόπουλος. Για τρεις Γιαγκόπουλος και πάλι είναι άστοχος μετά στο rebound. Σπυρόπουλος μέσα ζήτησε ο Σπυρόπουλος, δεν πήρε μόνο που τροφοδοτήθηκε, είναι άστοχος όμως. Σπυρόπουλος στο rebound, έκανε μια μεγάλη πάσα. Μπάλα περνάει εκτός. Για τους Ουκάριους, για τον Μιχέλη πέρασε εκτός. Παρέ μαζί του Άρη Καβέντος. Συλλικά μόνο η αλλαγή. Όχι, διπλή, διορθώνω. Μαυρίδης. Περνάει εκτός, καθώς και Μιχέλης. Ενώ σου το άστοχο, Μαγκόπουλος. Λοιπόν, θα να δεις 16 δευτερόλεπτα. Ένα jump shoot έχοντας βρεθεί ελεύθερος άστοχος. Ωραία πάσα στην κίνηση, έχει βρεθεί ελεύθερος ο Μόμογλου. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 14-21. Χαναντζής, Μαυρίδης. Μαυρίδης, Μαυρόπουλος. Πάρε ένα σκρίνο του για Χαναντζή, θα το επιστρέψει τώρα την μπάλα στα 4 δευτερόλεπτα. Έκανε μια προσπίση, ξεφορτώθηκε ο Σπυρόπουλο και στόχησε. 17-21. Παστοδόπουλος. Έχουμε κεφάλι να δώσουμε, λέει κάποιος από τον πάγκο των Legends. Τσάκης. Καβάνης, βάζει. Άρη Καβέζος. Θετικό φάουλ. Για Χαναντζή. Δεύτερο φάουλ του Άρη Καβέζου. Άρη Καβέζου λοιπόν περνάει εκτός. Θα πάρει ένα σκρίνο από τον Γερόπουλο, θα το επιστρέψει την μπάλα. Για να κάνει κάτι δύσκολο εκεί πέρα ο Γερόπουλος. Ο Γερόπουλος. Μπράβο, Γερόπουλος, καλό πάση στην game. Ο Γερόπουλος στην κίνηση, το κόψιμο είναι άστοχος όμως. Μπάνοντας την κίνηση. Και με χαιρετίζει, θα πάρει ο Βρύδης. Ο Γερόπουλος, ουσία 3. Είναι άστοχος. Σαν τη σούτια 3 έχοντας βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος. Πάρα πολύ ψηλά το πάρει στο rebound και το foul. Στον Μακόπουλο για δύο βολές.
Ζωή, 34. Μαξικάριος. Και 5 από Λέντε. Έτσι όμως την πρώτη, Κανίδης. Εξαιρετικό. 9 δευτερόλεπτα για τον Σουκάριος. Χρονόμετρο από τον Βάγκο. Στο διάστημα θα το πάρει. Σπυρόπλος είναι άστοχος όμως. Επιθετικό rebound, ένα ακόμα. Στο Μασχαλίδη, αλλά σύλλημα. Πατήσει την baseline. 7,3 λοιπόν όλοι τους Legends για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Για να δούμε τι μπορούμε να βρουν. Μαυρίδης. Μαρκόπουλος. Μαχαναζής. Θα καταφέρει την κρατήσω και την βάλα και την κατοχή. 2 δευτερόλεπτα όμως. Μαρκόπουλος δεν συγκρατεί. Αυτό πίσκα. Συνεπώς. Ο Μαρκόπουλος δεν θα μετρήσει και να έμπαινε. 17-22. Την φορά στους 5 πόντους. Πέρτο του Σουκάριος. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έδραση της δεύτερης περίοδου με την μαζί. Επιστροφή λοιπόν της Σόνικ Αρίνα, 17-22 μετά τη λήξη της πρώτης περίοδου. Έχει περάσει στο παρκέ, θα το δεις ο οποίος τροφοδοτήθηκε, αλλά έχει σε αποκριθεί από 2 φάουλ. Ο περίπου στο κέντρο του κηπέδου. Στο 8 δευτερόλεπτα. Κόμπλος στη γωνία. Στη πάσα. Καλέξει την πάλι η Μπροβίσκα, θα του δώσει στα 9 δευτερόλεπτα. Ο Γερόπλος, καλή πάσα την πάλι, Μαρκόπλος, ουδιά, 3 από την κορυφή, είναι Κόμπλος, 20-22. Φόρονου, είναι αργή λέει χαρακτηριστικά ο coach των Legends. Κόμπλος πάλι μέχρι μέσα στη γωνία, ο Μοσοδόπουλος στα 14 δευτερόλεπτα. Μπούρου δεν θα πάρει σωτιά, 3 είναι άστοχος. Ο Σιδόπλος επιθετικό rebound, θα το πανταζεί. Όρογλου, συγκρατεί ο πανταζής, έκανε μια πάσα, συγκράτησε. Και την μπάλα και την κατοχή, πόντας κοσμένος κάτω. Ο Αβρίδης, παράσκος του δίσης, πέρασε στις προχωρεπίσεις. Ο Σιδόπλος, σωτιά 3, επίσης από προτροπή, είναι εκπομπός. Ακούστε πως κάνανε οι Legend. Προπή είναι μπροστά, 23-22. Για τρεις λαμβάνοντας από τον Παστοδόπουλο είναι άστοχος. Ο Φόρογλου παράσχος μια μακρινή πάσα, μα βρείτε συγκρατή. Αφήσει άστοχος όμως. Αφήνει σε δύο παίκτες ο Παστοδόπουλος. Φάουλ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μασιδάκης, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση από τη Σόνικ Αρίνα. Πιο συγκεκριμένα παρακολουθούμε το δεύτερο μισό του δεύτερου ημιτελικού για το σύστημα του κυπέλλου. Αχιέλος Legends εναντίον Σικάριος, Σικάριος εναντίον Αχιέλος Legends. Το πρώτο ημίχρονο είχε τελειώσει στο σκορ, με το σκορ μάλλον διορθώνω, να είναι στο 36-49 υπέρ των Σικάριος. Έναρξη της τρίτης περίοδου λοιπόν, Χαραγιώρης πρώτη καθοδήνη για τους Legends. Βρίσκεται στη γωνία για 3, θα το πάρει και είναι εύστοχος. Διαφορά πέφτει στους 10 πόντους. Με 5 και 5 αν δεν κάνω λάθος οι δύο ομάδες διαθέσιμους παίκτες. Αυτή που βλέπουμε είναι αυτό που θα δούμε στην πρώτη διάρκεια που θα γυρίζει. Για 3 θα το πάρει, ήταν μαρκαρισμένο το Σπυρόπουλο. Είναι άστοχος, παράστος. Θυμίζουμε όποια ομάδα κερδίσει απόψε θα αντιμετωπίσει σε 2-24 ώρα από τώρα τον άξονα στο τελικό του κυπέλλου. Κλάβει την μπάλα, πάει μόνος του μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι απέναντι στον Πρωτογερόπουλο, που έχει έπαιξε καλή άμυνα, αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει τον πρώτο δίχολο από τον ασκοράρι. Δύο πόδι, τον Κωνσταλίδη. Βίσκας.
Καρδιούρη στη γωνία, ο οποίος κατά τη διάρκεια του warm-up έκανε και κάποια τρίποντα και κάποιες προσπάθειες. Αλλά μπήκε και βγήκε από το σουτ του Τραγκόπουλου. Και πάλι για τρεις. Φαίνεται να θέλουν σε αυτό το πρώτο λεπτό και κάτι να πυροβολήσουν εδώ στο εικόνα από τη γραμμή των 6.75 οι Legends. Πυρόπουλος. Μητσάκης πάλι. Φανταζής. Μητσάκης έχει βρεθεί ελεύθερος από κρυπτογραφή και άντρα των Legends. Χρειάζεται στο σουτ της Γκρίνια 3. Πάλι περάσει εκτός. Γύρω στο Παπαθανασίου. Πολλά κουλούπια έχει εδώ πέρα. Anyways, δεν πειράζει. Παράστος. Κατεβάζει την αντίληψη. Τους Legends. Καλύσαμε ένα τίτλο. Ένα μακρινό τίποτα από τον Νιαγκόπουλου είναι έστοχος τώρα. Στριφογύρισε και πάλι μπάλα. 10 πόντους και πάρει διαφορά. 41-51. Μητσάκης. Φανάστηκε τον Φανταζή. Μητσάκης. Δεν είναι μια σκαφτή πάσα στο Σπυρόπουλο. Ανάμεσα από δύο αντιπάλους. Για τρεις αυτός είναι έστοχος. Ο Ράσκος δεν ήταν εγκολλημένος πάνω του. Και το κλείδωσε. Έτσι κι άλλος παίκτης των Legends. Μακόπουλος. 6-5 τώρα. Μίσκας. Αργιαούρης στην weak side και Κόπουλος. Μίσκας. Ψάχνει μια πάσα, θα την πει στο πρωτογερόπουλος. Θα κάνει ένα jump shot, είναι άστοχος από τον Αργιαούρης. Πήγε και το κλειδικό ριμπάνο, δεν κατάφερε και διαχειρός αυτού η μπάλα πέρασε εκτός. Μητσάκης. Έτσι παραμείνει παραπονεμένα εδώ στο λοιπόν το δικτάκι. Μπασκετά στο οποίο θα φτάσει ο Σιγκάριος. Θα δώσει ένα screen και θα πάρει την μπάλα από τον Μητσάκη ο Παντατζής. Θα βγάλει μια laser pass στη γωνία όπου έχει βρεθεί ελεύθερο και θα φτάρει και ευστοχή. Παπαναστείου. 41-57. 41-51 έχει γίνει. 41-57, 6-0. Τρέχουν ο Σιγκάριος για 3 μπίσκα σε λάπα. Δείξει και το κάνει. Είχε απέναντι το Σπυρόπουλο. Σκλότερο παίκτη. Καταφερθεί να ζητάρει και να έχει το σχέση. Τσέντης. Ράσκος πάει πάνω, το είχαν έρθει ψηλά ο Παντατζής. Στην γωνία βρίσκεται ο Σπιτόπουλος. Φύγει μπάλα προς τη μήνα, όχι. Ο Ράσκος δεν καταφέρει να ολοκληρώσει το κλέψιμο του Μητσάκη. Και να βγει να δώσει σπριν και πάλι ο Παντατζής. Τώρα βυθίζεται μέσα στη ρεκίδα, δεν θα πάρει την μπάλα σε πρώτο. Για τρεις, ο Σαλής είναι άσκοπος. Θετικό rebound. Και καλάθι. Από τον Θανασίου, ο οποίος τρύπωσε στην καρδιά του τύπου της ρακέτας. Ράσκος. Το 4-59. Καρδιαούλη ζήτησε και πήρε τον Θανασίου. Μην πλάτησε αυτό στη γωνία, έχει βρεθεί ελεύθερο και δεν θα πάρει το τρίποντο. Ράσκος έκανε μια προσπίση, θα βγάλει ωραία πάσα. Πάρα πολύ δύσκολο καλάθι του Καραγιαούρη. Παραλίγο η μπάλα. Χαμόγελα από τον Forward the Legends. Παραλίγο η μπάλα να περάσει πάνω από το ταμπλό. Και η Καραγιαούρη το έχουμε. Τσάκης. Βάλει πλάτη ο Καραγιαούρη στην weak side. Και πάλι ελεύθερος ο Μητσάκης, είναι άσχημος αυτή τη φορά. Βρίσκεται στα σπρώξη την μπάλα από τον Γερόπουλος. Θα συγκριθεί στο rebound και λογικά σε αυτόν έχει χρεωθεί. Παράσκος. Ο Γερόπουλος κάνει μια μικρή βόλτα μέσα στην baseline. Θα πάρει τώρα την μπάλα από τον Ραγιαούρη. Βρίσκεται στο για 3, θα το πάρει και πάλι είναι άστοχος. Ο Μητσάκης πήγε να τον βγάλει, δεν κατάφερε ευρωτός. Κανένα φάουλ στο 3-10. Ο Γερόπουλος για 3 με ωραία καμπύλη είναι και πάλι έστοχος απέναντι στον Μπίσκα. 46-62, Παράσκος. Αυτή πάσα ο Μπίσκας. Ο Γερόπουλος έχει μία της πάσης. Δεν είναι υπέρ του. Με τον Παντατζή έβγαλε την πάση και κίνησε τώρα ο Καραγιαούρης. Πρώτη παράβαση. Τώρα πραγματοποιείται η πρώτη αλλαγή. Και η μοναδική αλλαγή που έχουν διαθέσιμοι οι Legends. Ο Μαγκόπουλος περνάει στη Παράσκου και έχει έρθει και ο Αντώνης Μούμογλου που είναι στον πάγκο. Ο Σικάριος ούτια τρεις και ο Κόπουλος και πάλι έχει ζεσταθεί η μηχανή. Τον λέτε πολυβόλο. Ο Γερόπουλος είναι το έναυσμα. Για να δούμε. Κομμένα χέρια. Ο Μαγκόπουλος είχε βρεθεί στην κορυφή σου ούτια τρεις και πάλι από τον Γερόπουλο. Είναι έφτωχος και πάλι απέναντι στον Μπίσκα. Περσιτάλ τριπόντων, χορός τριπόντων έχει σκεφτεί σε τρίτη περίοδο. 3-3 συμβολικό ενδεχομένως. Ο Μαγκόπουλος. Παρασκευή από τον Γερόπουλο, άλλος παίκτης τώρα πάνω του, Γιακόπουλος. Σάιντο Βίσκας, κερδίσει το φάουλ από τον Παπαθανασίου. Το φάουλ στο τρίτο δεκάλεπτο, στον αγώνα που παρακολουθούμε. Ο Γιακόπουλος είναι παραφορά. Γιακόπουλος.
Μίσκα στα 10 δευτερόλεπτα. Ο Γιουρόπουλος καλό passing game χωρίς καθόλου τρίπλες. Μίσκα φύρω τον Γιακόπουλο. Ο Χρήχη είναι να βγάλει και με έβγαλε μια ωραία πάσα περίτεχνη στον Καραγιούρη, ο οποίος βρέθηκε ελεύθερος. Αλλά αυτό έχει το τάμπτο που πήρε. Να το θυμάμαι στην περίπου μέτρο. Φύγει από 3 Γιουρόπουλος, είναι πάλι άστοχος. Υπάρχει μάχη το rebound από τον Γιουρόπουλο. Και μας καλύπτει τελικά τον Γιακόπουλο που πάει μπάλα. Γιακόπουλος στα 4-6-1, σούτ για 3 και πάλι ο Γιακόπουλος είναι άστοχος. Παίρνει στον Πασχαλίδη. Στους 16 πόντους διαφορά, για να δούμε αν μπορούν να βρουν αντίθεση οι Legends και να την διατηρήσουν και να κάνουν το comeback. Τζέξε ένα jump shoot, θα το πάρει απέναντι στον Πρωτογυρόπουλο και είναι και πάλι εύστοχος. Ξέρω από διάφορα αν κάποιος θα πάρει ο Ψυκάριος. 49-67. Παίρνει ένα screen ο Γιακόπουλος από τον Γιακόπουλο, που θα πάρει την μπάλα τον Μπίσκα. Μπορείτε πάλι μπάλα, ο Καρδιούρης πάει αποφασιστικά μέχρι μέσα και κέρδισε τον Πανταζή. Όσο έπαιξε καλή άμυνα και ήταν καλό σημείο για αυτόν. Τσάγκης, να μπει καλά, θα είμαστε λέει χαρακτηριστικά ο Καρδιούρης. Ο Θανασίου. Διατήρησε το φάλο από τον Καρδιούρη. Τρίτο του Γκαρντιόρη. Τρίτο. Τελικά το πρώτο το 2. Τώρα είναι το 2 στην πρώτη. Δικαίωμα για μία ακόμα. Άκυρο αν πει η βολή του Λαϊμάου και ο Καρδιόλου στη γραμματεία. Και αν δεχτούν ένα ακόμα χαλάθι. Τις λέζες τότε θα πάρει η Λαϊμάου, αν κατάλαβα καλά. Μαρκόπουλος, Καρδιόλου στη γωνία, πάλι Μαρκόπουλος. Προχωρήσει και πάλι πάρα γρήγορα για να δούμε. Αρμένια δόχει ένα σκρίνο ο Καραγιούρης στη Γουίξα, ο Γιακόπουλος στα 11 δευτερόλεπτα στην κίνηση ήταν ο Καραγιούρης, θα χάσει τελικά την μπάλα και από τον Σπυρόπουλο ο οποίος ήρθε πάνω του. Τσάκης. 2-3 τώρα η ζώνη άμυνας των Legends. Ο Ζης Καστήπας έχει και τραβήξει δύο παίκτες πάνω του. Πάρα πάρα στην περίπτωση του Σικάριος τώρα. Γιακόπουλος. Τσάκης πέρασε από τον Γιακόπουλο. Δεν θα πάρει το jump shoot. Έχει πάρει την μπάλα και έβαλε το καλάθι, αλλά πριν συμβούν αυτά, ο Πανταζής έχει υποπέσει στην παράβαση των 3 δευτερολέπτων. Συνεπώς, άλλα και κατοχή. Μαρκόπουλος τώρα θα κατεβάσει την επίθεση για τους Legends. Ενδιαφέρουσα επιλογή. Παρεμβαίνουν δύο, θα δώσουν screen. Τον Γιουρόπουλος και ο Καραγιούρης παίρνει το σκέφτο τον πρώτο παραμένει προς την προφάλα του. Και ο Κόπουλος θα τον μπουμπονίσει από τη γωνία και είναι εύστοχος στο πέρα του Σπυρόπουλο. 54-68 χειροκροτήματα από τον πάγκο, από τον MVP πάγκο. Legends. Τσάκης. Γιουρόπουλος με το δεξί είναι άστοχος, παρέμεινε σκομμένα το χέρι του Καραγιαούρη. Γιουρόπουλος. Βίσκας. Από τον Γιουρόπουλος. Μαρκόπουλος και αυτό σου για 3 είναι άστοχος με τον Ζουμπουλό τον Τίβαλο. Στον Τσάκη ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα. Γιουρόπουλος πήρε το rebound. Παλασίου. Τσάκης για 3 έχοντας βυθεί ελεύθερο στην κορυφή και αυτό εύστοχο. Time out έχει καλέσει ο Καραγιούρης στο 2-1. Βρισκόμαστε ακριβώς 2 λεπτά πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. 54-71 το σκορ. Στους 17 διορθώνουν την διαφορά. 1-1 τα ομαδικά. Έχουμε πολύ λίγο να μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sony Arena. Όλα έτοιμα για να συγκλίσει εκ νέου το παιχνίδι. Ιδιαίτερη μυστικοπάθεια και στους δύο πάγκους κατά τη διάρκεια του time out. Οι ομάδες εξάλληψαν τον χρόνο που είχαν διαθέσιμο. Και λοιπόν για τους Legends, τώρα θα πάρει την μπάλα ο Κόπουλος και θα κατεβάσει. Παίρνοντας από τον πίσω στην παραφορά. Ο Γιουρόπουλος δώσει ένα ακόμα screen. Ο Κόπουλος στη γωνία, στον διατρής κόπηκε! Στο Σπυρόπουλο λέει ότι πέρα ο Καραγιούρης. Στα 10 δευτερόλεπτα γυρίσει, στάθηκε, εκτέλεσε την άστοχος. Θα σπρώξει την μπάλα από τον Γιουρόπουλος εκεί που είναι δύο συμπαίκτες και ένας αντίπαλος. Ο Κόπουλος τελικά όσο θα συγκρατήσει, θα πάρει και τον τρίποντα, είναι άστοχος όμως. Ανάμεσα από δύο παίκτες ο Καραγιούρης. Θα στόχισε.
καλή άμυνα στο πάνω του δύο παίκτες που τον περιέβαλαν. Το Eurostep τώρα στην άλλη πλευρά του πέδου που θα δώσει θα βγει την μπάλα στο καλάθι. 74-73. Κόμπλος. Τον Πίσκα. Τον τροφοδοτήσει τώρα. Πίσκα στο γυρίσει με το αριστερό, είναι άστοχος. Το παθαναστεί το rebound. Τσέκι. Τσάκης σάξει την μπάλα στο παθαναστεί, ο οποίος βρήκε χώρο πέρα ανάμεσα από δύο παίκτες. Θα μετρούσε αν έμπαινε δύο βολές λοιπόν. Αρχικό του Ζουκάριος. Μέσα από την πρώτη. Το πρόστατο κυκλοποιείται στους 20, 54-74. Δεύτερη τους 21 πόντους η διαφορά. Παρακόπουλος. Συνήθεις τον Παρακόπουλο, βρίσκεται τώρα και πάλι χέρι με χέρι πάσα τον Παρακόπουλο. Και σταματήσει τρίπλο, θα δει τον Κοντιγερόπουλο στην κορυφή. Σαν αυτή μια πάσα θα την δει αυτόν, δίνει και screen, αλλά έχει πάει κι άλλος παίκτης, πάει και σε αυτόν τον Κοντιγερόπουλο. Θα δώσει screen στα 3 δευτερόλεπτα, σου πια 3 θα το πάρει, είναι άσχος ο Παρακόπουλος, μάχη το rebound. Δεν είχε πέρα από τον Γερόπλο, αλλά ο Γερόπλος με ψηλότερο και πήρε το rebound και την κατοχή για 3 στο το πάρει και είναι έστοχος. Ένα ακόμα τρίποντο. Με τους Κάριος, θα λύνει σε φτώχησε. Κόμπλος, καθυστάσια χαμηλά ο Καραγιαούρης. Γύρισε, κέρδισε το φάουλ από τον Μούμογλου, ο οποίος έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο, εδώ και κάποιες φάσεις. Βίσκας, μία δέκα δευτερόλεπτα θα βγάλει το μισό. Βίσκας, Βίσκας θα κερδίσει το φάουλ. Βασαλίδη, μάλλον ένα. Είναι κάποιος από τον πάγκο των Σουκάριος. 6,4 και τελείωσε το Legends. Μεγόπλος. Θα πάρει αντίθετα το screen που έδωσε από τον Γερόπλος. Βίσκας θα κάνει μία προσπίση και το τρίποντα είναι έτοιμο να μέρει. Buzzer beater. 57-78 λοιπόν στην αρχή της τρίτης. Συνήξη μάλλον διαφορά της τρίτης περιόδου στους 21 πόντους η διαφορά. Έχουμε ένα ακόμα δεκάλεπτο στην κανονική διάρκεια για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Επιστροφή σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Σάνη Καρίνα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και η τέταρτη περίοδος. Σε αναμέτρηση πρώτη κατοχή κατά την έναρξη αυτής είναι για τους Ικάριος. Τσάκης πάντα με την μπάλα στέλνει στους γιάτρους. Το Καλίδης θα το πάρει. Είναι εύστοχος. Πήγε προσωπικός αντίπαλος πάνω του, αλλά δεν κατάφερε να τον αποτρέψει από τον αντιστοιχίση. Να σουτάρει για να αντιστοιχίσει. Προφανώς. Δεν ξέρω γιατί είπα αυτά. Anyways, Καραγιαούρης παρά όλα αυτά. Πήγε από τον Κόμπλο, ο οποίος έχει έρθει από τον πάγκο και παραμένει. Παίρνει ένα σκριν. Γυρίζει την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Μέσα στον Πίσκα. Επίσης λίγο στο κεφάλι ο Παπαταμσίου, αν δεν κάνω λάθος, όλα καλά. Υπάρχει λίγο από τις αντιδράσεις. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό, συνεχίζουμε. Ο Κόμπλος άλλαξε χέρι με χέρι του Καραγιαούρη, θα στρίψει τώρα την μπάλα στα 7 δευτερόλεπτα. Ο Γερόπουλος στα 4 θα γυρίσει. Ένα ωραίο δίπλο που θα πάρει ο Καραγιαούρης, είναι άστοχος, είναι εκεί πέρα.
Αν είναι δυνατόν, τι πήγε να κάνει εκεί πέρα ο Μαρκόπουλος. Σταμάτησα να μιλάω γιατί προσπαθούσα να κάνω process το τι ακριβώς πήγε να κάνει. Ο Μαρκόπουλος όχι μόνο πήρε το επιθετικό rebound σαν Γκούντι τρυποκάριδος για να βάλει ένα πίσω το καλάθι πίσω από το ταπλό. Έχουμε μεταφερθεί στην άλλη πλευρά του παιδού όμως. Πάμε για δύο βολές. Κάνε στο τρίτο φάουλ του Γερόπουλου. Υπάρχει αλλαγή τώρα, Μπίσκας περνάει στον πάγκο, παράσχος στη θέση του μετά από κάποια ώρα. Τηρουμένο των αναλογιών πάντων, καθώς παρακολουθούμε μόνο το δεύτερο ημίχρονο. Έστωχος, στην πρώτη βολή από Παπαδημοσίου, 23 έκανε στο άλλο 23 φάουλ. Δεν υπάρχει κάποιος παίκτης να διεκδικεί το rebound επιθετικό για τους Ικάριους. Έχουν πάει όλοι πίσω, είτε περισσότερο είτε λιγότερο. Άσχος στη δεύτερη ο... Άσχος στη δεύτερη. Τέρμια χέρι παράσχος στον... Παρκόπουλο, ο οποίος θα πάρει τώρα από τον... Γιακόπουλο. Ο Ξηρόπουλος θέλει να αποστάρει τον Παπαδημοσίου, έβγαλε μια πάσα, έχει βρεθεί και πάλι ελεύθερος. Σχεδόν ως διαμαγεία στο Καραγκιούρης, έχει βρεθεί πολλές φορές ελεύθερος απόψε. Τι εκμεταλλεύεται αυτή τη φορά. 9-82. Μιζάκης πάνω ένα screen, παραμένει πάνω του ο Παράσχος, έχει βρεθεί ελεύθερος. Δεν έχει πέρα και ο Σπυρόπουλος. Άσχος παρ' αυτά ο Καρδοσικάριος θα γυρίσει ταχύτατα μέχρι μέσα καλάθι κεφάλα του Καραγιαούρη. Πάνω που έχει χρησιμοποιήσει τον στο Βασταλίδη. Τρίτο. 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 Σάλιψε ο Πρωτογερόπουλος, Πυρόπουλος και ο Όγλος ο διατρής είναι άσχος, μην τέχνεις Καραγιαούρης, θα ριμπάω παράσχος. Πήγα από τον Γιακόπουλο, Πρωτογερόπουλος, για να βάλει μια πάσα. Πρώτα είναι στην κύριο Γιακόπουλος, δεν καταλαβαίνω την συγκριτήση. Αλλά παραμένει για 13 δευτερόλεπτα για τους πλέτες. Παράσχος. Πήγα τον Μαρκόπουλο, Πρωτογερόπουλος, δεν θα αποστάρει, επιλέγει τον Γκόμπλο, ο οποίος επιλέγει να κάνει μια προσποίηση, είναι άνθρωπος όμως να μην ξεφορτώσει και παρκώς για να σουτάρει τον Γκόμπλο. Εντάξει, ο Πασχαλίδης ζήτησε, θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Και ο Νέας Πυρόπουλος για τρεις και πάλι είναι άνθρωπος που φορά μάχη τον rebound, θα βγάλει τελικό νυχτή τον Γκόμπλο. Ήρθε να κάνει μια ωραία ριβέτση λίγο πριν το κέντρο. Μια πάσα θα την βρει στο πρόσωπο του Καραγιαούρη. Έχει ξεμεθύνει σε φορά κάποιο παίκτη του. Τραγιόλου θα γυρίσει. Δύσκολη προσπάθεια, είναι άστοχος. Τον στριφογύρισε. Παπαθανασίου. Δύσκολη προσπάθεια του Σπυρόπουλου. Κέρδισε το προσωπικό του αντίπαλο. Δύο ακόμα πόντι στον ηγετικό της ομάδας. Δύο ακόμα προφανώς. Παράσχος. Άσος θα ξαναπάρει από τον Μαρκόπουλο, ο οποίος είναι το Μούμουγλου για την ώρα πάνω του. Τρία δευτερόλεπτα. Κίνηση ωραία, υπέροχη συνεργασία, υπέροχο teamwork το Legends που θα βρει θετικό αποδέκτη. Τον Γερόπουλο, ο οποίος έλαβε τον Γερόπουλο, τον Καραγιαούρη, διορθώνω. Πολύ ωραία στην κίνηση, τη λήξη μάλιστα του τον συμπίδευση. Μούμουγλου. Χρησιμοποιεί από δύο, από τρεις εμέσως. Βάλει το χέρι στην μπάλα, έχει να κάνει το φάουλο ο Παράσχος. Συζητήσαμε τσάκι σαν τα δεμπήρα. Μπίσκας περνάει και πάλι εντός του Θεύτου Μαρκόπουλου αυτή τη φορά. Ζάκης, Αθανασίου. Πάλι τσάκης, για τρεις θα το πάει ο Άνθος Μαχαλίδης. Καραγιαούρης το rebound, Παράσχο. Ψήκω στην πόρτα διαφορά, υπάρχει deflection από τον Μπασχαλίδη, πάρα και πάλι στον Παράσχο. Είναι ο Καραγιαούρης με επιλογή. Δεν έχει φύγει λίγο ο Καραγιαούρης ο Παράσχος. Κυρόπουλος
Ανακλάπη και ένας εναντίον ενός στο άμεσο zoom μέχρι μέσα είναι άστοχος ο Πασχαλίδης. Ο ίδιος είναι το rebound. Καλό, καλό, καλό. Ρόβουλος στα 11. Είναι πάση του Γκρίνης για 3 θα το πάρει Μητσάκης, θα σκέφτηκε, ήταν ελεύθερος και είναι εύστοχος. 64 εγγονετά. Καλώς εκτονάζει κάποιον του πάγκο. Ράσχος. Γιώρης, Γιωρόπουλος, γυρίζει μπάλα. Ένας κρέμπτος από τον Γιωρόπουλο στο για 3 με μεγάλη καμπύλη, είναι άσχημος ο Μητσάς, θα πάρει το rebound, επιτυχικό βράσμος. Γυρίζει, κόπηκε ο Καραγιώρης από τον Σπυρόπουλο. Πίσω πάρει μια μακρινή πάσα, ο Παπαθανασίου συγκρατεί και αφήνει στο καλάθι για 2 ακόμα πόντους. Βράσμος. Εκεί έχει χαμηλό τέμπο, δεν έχει σαν σημιτελικού. Γίνηση θα πάρει ωραία από τον Καραγιαούρη, ο Μπίσκας. Καραγιαούρη σκέφτεται όλο οργανωτή πλέον. Η χωρική ψηφικό υλικό ενώ η Πέρα πάσα μία ακόμα. Πολύ δύσκολη στην πάση του καλάθι. Η χωρική ψηφικό υλικό στο Ματόπουλο, ο οποίος θα τοποθετεί στο Τσιτσέρι. Θα πρέπει να μην είναι κάτι σοβαρό. Συντρέφεσαι πολύ λίγο για τα τελευταία 4 και 6 της κανονικής περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στον Μιχαρίνα. Όλα έτοιμα να ξεκινήσει. Εδώ θα. Έχουμε η αναμέτρηση. Ράσχος. Κάτι είπε εκεί πέρα με τον Καραγιαούρη. Κάτι έχουν σκαρώσει αν δεν κάνω λάθος. Καραγιαούρη τώρα θα πάρει την μπάλα. Ράσχος. Ωραία πάσα στον Καραγιαούρη. Δεν ξέρω αν είχαν σκοπό αυτό να βγάλουν. Αυτό φάνηκε πάντως. Σε μένα τουλάχιστον φυσικά. Και λειτουργήσε. Ήρθαν δύο πόντι. Και τους Καραγιαούρη. Ρόβλος ήρθε για τρεις και πάλι. Είναι άσχος μπίσκα στο rebound. Μπίσκας. Παράσχος. Χέρι με χέρι στον μπίσκα και πάλι. Εδώ το χέρι με χέρι στον Γκόπουλο. Κύριε Ξυκαλάτη θα βγάλει μια πάση στον πρωτογερόπλο τελικά. Μπίσκας και πάλι στα 5. Κάνει μια προσπίση, θα γυρίσει με δεξί χουκ, είναι άσχος. Ο Μόμπλου το rebound, θα ψάξει μια μακρινή πάσα από κάποιες τρίπλες. Θα συγκρατήσει ο Σπυρόπλος, τι έβαλε! Είχε βάλει ανάμεσα σε αυτό και την μπάλα. Το χέρι του Γιακόπουλος, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ περίεργη συγκυρία, πολύ δύσκολο καλάθι. Άσχος. Γιακόπουλος. 13 δευτερόλεπτα στο διάτρι, θα το πάρει, είναι εύστοχος, άρχισε να πάει πάνω στο κομμό, ο οποίος έχει ξεχωριστεί στον εκπληκτικό γήπεδο, ζήτησε μια πάσα και την πήρε. 70-93. Τσάκης και... Εντάξει. Φύριγμα. Βρίσκει λίγο από τον Γερόπλος, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε καλά. Αλλά είναι το Μουμόγλου. Μητσάκης. Μουμόγλου στη γωνία. Στα 8 δευτερόλεπτα. Γιώργος. Μαζί σε ένα jump shot είναι άνθρωπος μίξης της επίθεσης. Πρώτης επίθεσης. Κραγιαούρης. Παράσχος στη γωνία ο Μπίσκας. Πάλι Παράσχος για 3 θα το πάρει και είναι άστοχος. Χαλίδης το rebound. Ο Γιώργος είναι ζήτημα στην άμυνα που θα παίξει που παίζεται μάλλον ήδη η Legends. Τέτοις, πήγε ως δεύτερος παίκτης ο Παράσχος, δεν καταφέρει να ξεκινήσει την μπάλα και υπάρχουν βήματα όμως. Από τον Μητσάκη. Ζήτησε που θα πάρει ο Μπίσκας. Παράσχος στη γωνία. Στον για 3 και πάλι έχοντας βρεθεί ελεύθερος αυτή τη φορά και είναι εύστοχος. 73-93 επισήμως crunch time στην Ωρικαρή. Ένα τελευταίο δίλεπτο στην αναμέτρηση. Ζάκης πέρασε τον Παράσχο, πέρασε... Για ανοιχτό διάδρομο, κάτσε την πάρα στο καλάθι. Παράσχος.
Παναγόπουλος, η weak side δεν θα καταφέρει να πάρει ο Μπίσκας, ήταν πιο μπροστά και πήρε ο Πασχαλίδης. Σε να τρέχει ο Σπυρόπουλος για 3 με μεγάλη καμπύλη, είναι και πάλι έστοχος, 73-98. Στάλ τριπόντων. Καθόλου τη διάρκεια του δεύτερου μισού. Αφουσικάριος. Καρδιόγης στην κορυφή, Σπυρόπουλος. Για το τέτοιο παιδί του Σπυρόπουλου είναι άστοχος, μάχη για τον rebound. Θα το σχαλίδι στο παράσιμο, τελικά η μπάλα είναι για τους Legends. Μας έχεις πέρασε εκτός. Παντεβείς και μπορείς να αρχίζονται τώρα. Βράσος, στα 12 δευτερόλεπτα, Μπίσκας. Ωραία, σχέδω τον Πεντογερόπουλο. Σε βολτή να μοστάρει το Βεσοκοτήρι, πάνω θα γυρίσει. Fade away, δύσκολη προσπάθεια από τον Πεντογερόπουλο. Δεν έχει πάρει και το επιθετικό rebound. Αφήσει την πάρα στο καλάθι, είναι άστοχος. Θα ζήσει το rebound. Πέρα, λίγο καλαγιούρης. Αν μόνος μέχρι μέσα κάνει μια προσπίση από τον Πασάνη του Παπαδασίου, θα αφήσει την πάρα στο καλάθι μόνο στο Πασχαλίδη. 100 πόντι ενεργητικό για του Σικάριου. Κατ' οστάρα, λαϊκά, 73%. Φράσκο. Καλαγιούρη. Τρεις θα το πάρει, μια άσχημα θα πέναντι του Φανταζή, ο οποίος θέλει να τρέξει, καταβάζοντας το rebound. Ένα jump shoot θα το πάρει μόνο του, είναι άσχημος, ο Τεγόπουλος. Δεν βάζει για μια ακόμα φορά. Μία λένε συμπαίκτες του. Καμία, ενδεχομένως, παίκτες αλληλοσυμφιέρονται. Για να δούμε, δεν θα υπάρξει άλλη επίθεση. Τελικό σκορ λοιπόν του δεύτερου τελικού 73%. Στους 27 πόντους. Η διαφορά υπέρ των Σικάριος, επίσης λιγότερο από 4 ώρα που την στον άξονα στο Ιβανόπιο για το μεγάλο τελικό του θεσμού του κυπέλου με στη Θεσσαλονίκα Cup. Κάπου εδώ πέρα ολοκληρώνεται η συγκεκριμένη μετάδοση από όλους όσοι συνεργάστηκαν με αυτό το οπτικό ακουστικό υλικό. Ευχές για όμορφη συνέχεια. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια. Γεια σας.